Οι πρόσκοποι των Ιωαννίνων στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη ξεκίνησαν μια προσπάθεια να κατασκευάσουν βαμβακερές μάσκες προστασίας γενικού πληθυσμού για να παραδοθούν αυτές μεταξύ άλλων στο άσυλο Ανιάτων αλλά και στα γυροκομεία της περιοχής. Για την κατασκευή λοιπόν των μασκών χρειάζονται κυρίως βαμβακερά υφάσματα. Παλιές μαξιλαροθήκες και σεντόνια μπορεί ο καθένας από εμάς να τα εναποθέσει στην εστία των προσκόπων στην οδό Πινδάρου 9, πίσω ακριβώς από το γήπεδο Ζωσιμάδων. Εκεί υπάρχει ο τείχος καλοσύνης που μπορούμε να αφήσουμε τα υφάσματα για να χρησιμοποιηθούν στο ράψιμο των μασκών. Ρωθήκαμε από γνωστούς, δεν ήταν από κάποιο φορέα, από κάπως επίσημα, ότι στο άσυλο Ανιάτων και στα γυροκομεία δεν υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα σε μάσκες αυτή τη στιγμή ούτε για το προσωπικό ούτε για κάποιους τροφίμους. Οπότε βρήκαμε αυτή τη λύση, δικοί μας άνθρωποι, δηλαδή γονείς δικών μας παιδιών, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ράψουν τις μάσκες. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι η πρώτη ύλη. Τις μάσκες θα τις ράψουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC, του Διεθνούς Κέντρου για τις Λοιμώξεις. Και όταν μαζέψουμε όλο το υλικό και τις εκμέτρημες θα τις προσφέρουμε σε αυτούς τους φορείς. Ουσιαστικά για πόσο, για τι αριθμό μιλάμε κύριε Δευτερέ? Ό,τι καταφέρουμε να μαζέψουμε. Εμείς θα θέλαμε να μαζέψουμε, να φτιάξουμε 200 μάσκες. Μάλιστα. Υλικό σας προμηθεύει κάποιος, έχετε τηθεί για να... Όχι. Υλικό που αυτό έχουμε ζητήσει από τον κόσμο, από τους γνωστούς μας, από τους γονείς των παιδιών. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν κύριε Δευτερέ να καλέσουμε και εμείς τους πολίτες μέσα από το βήμα αυτό του ITV να βοηθήσουν. Όπως ενδιαφέρεται να μας αφήσει είτε μαξιλαροθήκες, βαμβακερές, είτε σεντόνια στην εστία μας, Πινδάρου 9, έχουμε ένα τείχο καλοσύνης που οποιοδήποτε θέλει να αφήσει κάποιος ανθρώπο τον αφήνει. Πίσω από εκεί λοιπόν μπορεί να αφήσει το... Είναι στο στάδιο, σωστά κύριε Δευτερέ? Ναι, πίσω από το στάδιο, ναι. Για να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα. Ναι. Πίσω από το στάδιο λοιπόν μπορεί ο καθένας από εμάς να αφήσει υφάσματα παλιά που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ναι, για να ραφτούν οι μάσκες. Για να ραφτούν οι μάσκες, ναι. Αυτό που θα θέλαμε λίγο να είναι καθαρά, ας πούμε, για να μην μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία να τα πλένουμε. Ας είναι καθαρά λοιπόν παλιές μαξιλαροθήκες ή σεντόνια. Μπορεί να τα αφήσουμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος δικός μας ο οποίος πάει τα μαζεύει για να πάνε να ραφτούν. Εξαιρετική κίνηση θα σας πω εγώ και ελπίζω ο κόσμος να μας ακούσει μέσα από το δελτίο ειδήσεων του ITV και να φέρει φάσματα εκεί στους προσκόπους. Πίσω από το στάδιο βρίσκονται τα γραφεία σας. Το στάδιο, ναι, είναι 9. Μπορείτε να το δείτε το κτίριό μας. Μπορεί να αφήσει εκεί πίσω από το τείχο καλοσύνης που έχουμε τα υφάσματα.